Καλημέρα σε όλους σας. Με λένε Γιαννάκη. Γιάννη. Γιαννούλη. Γεια. Να, τέρμα μαλακίες. Έχουμε ένα topic. Έχουμε να μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Που μου πρότεινε ο Cookie Gamer. Το οποίο είναι τα crack games και γενικότερα η πειρατεία. Ήθελα πάντα να μιλήσω γι' αυτό. Και η γνώμη μου είναι ότι όσοι κράζετε την πειρατεία, σημαίνει ότι κράζεται και το Sony Vegas που είχετε πάρει, ή το Adobe Premiere, ή το Photoshop που είχετε πάρει, ή το Cinema 4D που είχετε πάρει. Δεν γίνεται να κράζεται την πειρατεία και αυτά που μας έχει προσφέρει. Δεν γίνεται απλά να το κάνετε. Η πειρατεία τη θεωρώ ότι είναι κάτι σαν δώρο. Είναι πολλά προγράμματα υπερεκτιμημένα, τα οποία μπορούμε να τα πάρουμε δωρεάν και να γίνουμε YouTubers. Καλοί YouTubers. Χρησιμοποιώντας τα. Δεν θα ήμασταν εδώ. Κανείς μας. Ούτε εγώ θα ήμουν εδώ. Κυρίως εγώ δεν θα ήμουν εδώ. Θέλω να... για να μιλήσω για το δικό μου κανάλι. Ναι, δεν ξέρω γιατί αυτός πέθανε. Αλλά πάντως αυτό θα να σου πω είναι γιατί τη λέω δώρο. Τώρα ακούγομαι σαν μαλάκας. Αλλά γιατί λέω δώρο την πειρατεία. Δεν θα ήταν κανείς μας εδώ. Άμα δεν υπήρχε η πειρατεία, δεν θα είχαμε... δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε render ούτε καν ένα βίντεο. Μόνο με Movie Maker. Θα φτιάχναμε thumbnails με το paint.net. Λάγα μου κάνετε. Θα ήμασταν ένα τίποτα. Δεν θα υπήρχαν YouTubers. Δεν θα υπήρχε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και μιας και μίλησε για τα προγράμματα. Καταρχήν, αυτή είναι η γνώμη μου για τα προγράμματα. Βασικά, ποιος πληρώνει τώρα για το Photoshop. 1500 ευρώ κάνει. Τουλάχιστον αυτό ξέρω. Και τα υπόλοιπα... Λοιπόν, φίλε. Ναι. Clean up crew. Είναι πάντα εκεί για να κάνει δουλειά του. Εγώ θα μπούμε στο νερό. Ελπίζω να μην έχει άρρωος. Αυτό. Αυτό. Λοιπόν, θα πάω από εδώ από την άκρη και οπ, θα πηδήξω μέσα. Ωραία, με μια χαρά τώρα, σώθηκα. Λοιπόν, θα κολυμπήσω λίγο εδώ για να σου πω για την πειρατεία. Γενικά στα games δεν θα έλεγα ότι πάντα είναι καλό. Γιατί πολλές εταιρείες βασίζονται στο να βγάζουν λεφτά από τα games. Και η πειρατεία πραγματικά τη σκοτώνει αυτές τις εταιρείες. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου τα games είναι και αυτά πολύ υπερεκτιμημένα. Ναι, δεν με νοιάζει να φάω χιτάκι. Χαίστηκα, κυριολεκτικά χαίστηκα. Δεν σου δώσω κάτι που χρειαζόσουν εσένα. Δεν είμαι τρελός. Μόνο τα Golden Bounces. Αλλά τέλος πάντων, πολλές φορές είναι υπερεκτιμημένα τα παιχνίδια. Και το βλέπουμε ειδικά από τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ. Παιχνίδια γεμάτα cutscenes, που παίζεις 6 ώρες. Done, 60 ευρώ. Τι θες εσύ. Και τέλος πάντων, αυτά τα παιχνίδια τα βλέπουμε παντού τον τελευταίο καιρό. Μόνο τέτοια βγαίνουν. Για να είμαστε ειλικρινείς, τα περισσότερα που θα βγουν θα είναι έτσι. Έχουμε βαρεθεί. Δεν αξίζει τα λεφτά μας. Γιατί να λοιπόν να καθόμαστε και να χάνουμε τον χρόνο μας και να περιμένουμε και να ξοδέψουμε 60 ευρώ σε μια μαλακία που θα τελειώσει σε 2 μέρες. Γιατί εντάξει, αν παίρνεις ένα παιχνίδι που θα παίζεις 1 μέρα και μετά θα το παρατήσεις στη γωνιά να πιάσει σκόνη. Τι, για να το αγοράσεις αυτό. Α, το κατεβάζεις. Παίζεις, τέλος. Δεν μπορούμε πάντα να διαμαρτυρόμαστε για το ότι κλέβουμε τις εταιρείες. Γιατί πρέπει να σκεφτείτε το ενδεχόμενο, το γεγονός ότι αυτές κλέβουν εμάς. Και ναι, μας κλέβουνε. Όντως μας κλέβουνε. Όχι, δεν κάνουμε team. Φύγε, φύγε. Κοίτα, θα νομίζω ότι κάνω craft τώρα και θα γυρίσει. Οπ. Ωραία. Τώρα θα μου κάνουν την σωτή μας. Αλλά τέλος πάντων, πολλά παιχνίδια που βγαίνουν δεν αξίζουν το χρήμα για να το σχάσεις. Οπότε γιατί να μην το κατεβάσεις από σε αυτόν που είναι full iron. Αλλά
Άντε θα πεθάνεις. Δεν κάνω καν try hard πια. Μου τα έπρεξες. Δεν πεθαίνεις. Άντε. Εγώ απλά κάνω κλικ, θέλω να πεθάνεις. Λοιπόν, εσύ τι κάνεις. Swain, the deck. Λοιπόν, θα πάρω λίγα ρόλους από σένα, φιλαράκι. Άντε, δες. Άντε, απλά ψόφα, γαμώτο. Άντε, γαμώτο. Έχω βαρεθεί. Δεν κάνω καν tryhard. Απλά προσπαθώ να σας σκοτώσω. Κοπανώ άκυρα κλικς. Χέστηκα, ειλικρινά. Ναι, τέλος πάντων. Για να σου πω λίγα λογάκια. Δηλαδή, μας κλέβουν και οι εταιρείες. Μην νομίζετε ότι κλέβουμε και δεν βγάζουν τα λεφτά γιατί θα μπορούν να βγάζουν παιχνίδια. Τα παιχνίδια είναι για το μπούτσο. Φυσικά και δεν αξίζουν τα λεφτά, φυσικά και θα τα κατεβάσουμε. Άμα κάτι άξιζε, φυσικά και θα πλήρωνα γι' αυτό. Αλλά για μαλακίες εγώ δεν πληρώνω. Φυσικά και θα το κατεβάσω. Φυσικά και δεν θα ξοδέψω τα λεφτά μου σε μαλακίες. Δεν μπορούμε να. Και επίσης δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε. Δεν μπορούμε να το παίζουμε μουσίζες και να μιλάμε για πειρατεία. Ενώ το desktop μας είναι γεμάτο από Sony Vegas, Photoshop κτλ. Εγώ δεν διαμαρτυρήθηκα ποτέ για την πειρατεία. Όχι. Απλά λέω ότι η υπερβολική πειρατεία δεν είναι καλή. Γιατί πολλές φορές. Εντάξει. Μην το παρατραβάμε. Μην γινόμαστε και full κλέφτες. Ξέρω, κατεβάζω τα πάντα. Βασικά, ποιος σχέστηκε. Ό,τι και να πω, θα συνεχίσω να κάνω τα ίδια, είδατε. Προσπαθούμε να κρατάμε μία άποψη όταν μιλάμε στο YouTube και γενικά σε μεγάλη μάζα ανθρώπων. Προσπαθούμε να κρατάμε μία τέτοια άποψη. Μία άποψη δεν είναι καλό και σκέφτει τους άλλους. Ποιος σχέστηκε για τους άλλους. Αφού δεν αξίζει να το αγοράσει, για να το αγοράσει. Φυσικά θα το δω τσαμπέ. Θα το πάρω τσαμπέ. Θα το κατεβάσω τσαμπέ. Να πώς να γαμηθεί. Σκάσε και βγάλε κάτι καλό. Και εγώ θα το αγοράσω. Μέχρι τότε, πάρε τα αρχίδια μου, μαλάκα. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ζω να σας άρεσε. Άμα είστε καινούργιοι, κάντε sub στο κανάλι. Αν σας άρεσε γενικά, κάντε ένα like και γράψτε σε comment άλλο topic. Αυτά από μένα. We'll be right back.